Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημοτική, κοινωνική, αλληλεγγύη, προσχολική αγωγή Καβάλας στο πλαίσιο της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΤΕΑ, προσκαλεί τις γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών και νηπίων και επιθυμούν να εγγράψουν δωρεάν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Λόγω προτεραιότητας θέσεων στα εγκεκριμένα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ, οι μητέρες που δεν θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα, ακόμη και αν απαλλάσσονται από την καταβολή τροφίων, κινδυνεύουν να μείνουν τα παιδιά τους εκτός παιδικών σταθμών. Πράγματι, από χτες, 25 Ιουλίου, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Οδό Αρκαδίου, απέναντι από την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, στην κεντρική διεύθυνση του νομικού προσώπου. Υπάρχουν υπάλληλοι από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Τα τηλέφωνά μας είναι 2510-243-764 και το υπαλληλικό προσωπικό είναι εκεί για να απαντήσει και να λύσει κάθε απορία των ενδιαφερομένων. Θέλω να πω ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την άλλη εβδομάδα 2 Αυγούστου. Κατά την άποψή μου, οι γονείς πρέπει να βιαστούν. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Μπορούν να διασφαλίσουν ένα χρόνο φιλοξενίας των βρεφών και των νηπίων τους δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν τροφεία στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κάτω από άριστες συνθήκες και φύλαξης και σύντησης. Απ' την άλλη μεριά, καταλαβαίνω, υπάρχει, αν θέλετε, μία απορία εύλογη από τους γονείς, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια να αφορούν εισοδήματα του 11, γιατί συγκεκριμένα ζητάν εκαθαριστικό του 12. Γιατί να αφορούν λοιπόν εισοδήματα του 11, ενώ ξέρουμε το 12 και το 13 τα εισοδήματα είναι πολύ λιγότερα. Δυστυχώς το πρόγραμμα και η προκήρυξη της ΕΤΑ προβλέπει αυτή τη λεπτομέρεια. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Απ' την άλλη μεριά, κανείς σήμερα δεν έχει καθαριστικό το έτος 2013 και αναγκαστικά κάποιοι θα κριθούν για το αν θα ενταχθούν ή όχι στο πρόγραμμα με εισοδήματα του 11 που προφανώς είχαν πολύ μεγαλύτερα από ότι τώρα. Τώρα δηλαδή μπορεί να είναι άνεργοι και να πρέπει να κριθούν με παλιότερα εισοδήματα. Ακόμη όμως και αυτοί οι γονείς να καταθέσουν τα χαρτιά και να ξέρουν ότι ακόμη και αν δεν γίνουν δεκτοί από το ΕΣΠΑ, εμείς θα πάρουμε τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, απλά θα πρέπει οι ίδιοι να καλύπτουν ένα μέρος της συμμετοχής στα τροφεία. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει εδώ μία λεπτομέρεια. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας που λόγω απορίας ή λόγω ανεργίας ούτως ή άλλως δεν θα πληρώσουν τροφεία, μπουν δεν μπουν στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να ξέρουν όμως ότι εάν έχουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να μπουν στο ΕΣΠΑ και επειδή δεν θέλουν να μαζέψουν, να συμπληρώσουν τα χαρτιά και αδιαφορούν, δεν υποβάλλουν αίτηση ενώ ήταν δικαιούχοι, δεν είναι βέβαιο ότι θα πάρουμε τα παιδιά στους παιδικούς. Θα προτιμήσουμε και θα δώσουμε προτεραιότητα σε δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ και οι οποίοι θα πληρώσουν τροφεία με δικές τους δαπάνες. Άρα λοιπόν πάμε πολύ καλά, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και φέτος. Ο στόχος μας είναι τουλάχιστον 450 βρέφη και νήπια να ενταχθούν στο πρόγραμμα λίγα λιγότερα από πέρσι, και αυτό οφείλεται στα εισοδηματικά κριτήρια και στην αύξηση της ανεργίας. Από την άλλη μεριά, έχουμε και την αγωνία με την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όπως γνωρίζετε, πέρσι 80 άτομα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσλήφθηκαν για το πρόγραμμα. Κάθε χρονιά, όταν ανανεωνόταν το πρόγραμμα, ανανεώνονταν αυτοδίκαια και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τη διάρκεια του προγράμματος. Φέτος, παρότι βγήκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα, δεν είχαμε αυτή τη λεπτομέρεια της αυτοδίκαιης παράτασης των συμβάσεων. Υπάρχει μια αγωνία. 31 Αυγούστου λήγουν αυτές τις συμβάσεις και υπάρχει το ενδεχόμενο να απολυθούν οι ορισμένου χρόνου υπάλληλοι και μετά να μην έχουμε προσωπικό. Οπότε θα πρέπει μετά είτε να γίνει μια νέα προκήρυξη, που ξέρετε ότι απαιτεί τουλάχιστον ένα δίμηνο, είτε προσωρινά να πάρουμε έκτακτο προσωπικό για να καλύψει ανάγκες και στη συνέχεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Πάντως είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους Δήμους. Η ΚΕΔΕ και η ΠΟΕΟΤΑ το έχουν θέσει στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουμε ότι μέχρι 31 Αυγούστου θα λυθεί. Άρα, επιλογικά, καλούμε τους γονείς να έρχονται, να μην το αφήσουν τελευταία στιγμή, να έχουν χρόνο, αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό, να το προσκομίσουν και το προσωπικό του νομικού προσώπου είναι εκεί για να τους λύσει τις απορίες και να τους κατευθύνει στην υποβολή των αιτήσεων.